Νικητές αυτό το τρίτο αγώνισμα με έπαθλο την επικοινωνία είναι ο Τόνι και η Αφροδίτη. Μπράβο, παιδιά! Συγχαρητήρια. Μια δύσκολη δοκιμασία για όλους σας. Πραγματικά πονέσατε τα δικά μου χέρια βλέποντάς σας εκεί πάνω. Παναγιώτη, μου είχες πει και το story με τη σχέση σου. Πραγματικά σε είδα κάποια στιγμή να χάνεις την ισορροπία και να κρατάς το κεφάλι σου. Θέλω να μου πεις λιγάκι τις σκέψεις που περάσαν από το μυαλό σου εκείνη τη στιγμή. Ήταν στενάχωρο γεγονός, η αλήθεια είναι. Ήθελα πάρα πολύ να το κερδίσω. Για να μιλήσω με την κοπέλα μου, ευελπιστώ κάποιος από τους συμπαίκτες μου να με διαλέξει και να επικοινωνήσω εν τέλει, είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο. Το μόνο που έχω να πω ήταν πολύ στενάχωρο που δεν μπόρεσα να το κερδίσω εγώ σαν Παναγιώτης. Δήμητρα, εσύ έφτασες πολύ κοντά στη νίκη. Αλλάξατε αρκετές θέσεις ισορροπίας με όλα τα κορίτσια. Και τελικά έχασες, νομίζω, για πάρα πολύ λίγο. Είχα δει και την Αφροδίτη εκεί που είχε ξεκινήσει να κουράζεται. Το έχασες για λίγο. Είχα κουραστεί πάρα πολύ, αλλά μου έφυγε ουσιαστικά ο στήλος. Δηλαδή ήθελα να το παλέψω κι άλλο. Δική μου η απροσεξία, οπότε έχασα. Χαίρομαι όμως που το κέρδισε η Αφροδίτη. Ήταν ένας δύσκολος αγώνας. Έκαιγε το μυϊκό σύστημα αρκετά. Είχες κάποιο πρόσωπο στο μυαλό σου όση ώρα αγωνιζόσουνα που θα ήθελες να έρθεις σε επικοινωνία μαζί του? Εντάξει, είναι η κολλητή μου φίλη η Ελένη. Είμαστε σαν αδερφές. Είναι στη Σαντορίνη. Της έχω ιδιαίτερη αδυναμία και θα ήθελα πολύ να μάθω νέα της. Αφροδίτη, συγχαρητήρια. Ήσουν πολύ σταθερή από την αρχή μέχρι το τέλος. Είχες κάποιο πρόσωπο στο μυαλό σου που θες να επικοινωνήσεις? Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο μου. Έχω την κολλητή μου την Αθανασία, η οποία κάνει στίβο και γνωρίζει και την Κατερίνα και τη Δήμητρα. Και θα ήθελα πάρα πολύ να της μιλήσω. Μου λείπει πάρα πολύ. Για μένα η φίλη είναι η οικογένεια. Θα υπενθυμίσω ότι το έπαθλο είναι μηνύματα μέσω WhatsApp σε πραγματικό χρόνο, με φίλους ή φίλες. Τώρα είσαι στη θέση, Αφροδίτη, μετά την νίκη σου, να επιλέξεις και δύο άτομα από την ομάδα για να απολαύσεις το ίδιο έπαθλο επικοινωνίας. Θέλω να τα διαλέξεις και να μου πεις γιατί τους επέλεξες. Θα επιλέξω τη Δήμητρα και την Κατερίνα, γιατί έχω την απορία να δω τι θα απαντήσουν και αυτές στην Αθανασία, γιατί τη γνωρίζουν, όπως και τον προπονητή μου, τον Φώτη. Και θα περάσουμε και τρεις πάρα πολύ καλά με τους φίλους μου. Φυσικά τα κορίτσια θα επικοινωνήσουν με δικούς τους φίλους. Θα επικοινωνήσουν και με δικούς μου, γιατί τους γνωρίζουν. Μάλιστα. Κοινοί φίλοι. Πάρα πολύ ωραία λοιπόν η Αφροδίτη επιλέγει Δήμητρα και Κατερίνα. Να πάμε και στον Τόνι. Τόνι, συγχαρητήρια για την νίκη σου. Ευχαριστώ, Γιώργο. Γνωρίζαμε ότι έχεις και κάποιο πρόβλημα με τον νόμο που σε ταλαιπωρεί. Έχω μια τρίτιδα που με ταλαιπωρεί από την τρίτη τετάρτη μέρα στο παιχνίδι. Ήθελες πάρα πολύ αυτή τη νίκη σήμερα. Πραγματικά, όσο τίποτα άλλο. Για να επικοινωνήσεις με τη σύντροφό σου, έτσι. Ναι, θεωρητικά είμαι και τυχερός που δεν την έχω παντρευτεί ακόμα, γιατί την παντρευτώ μόλις βγω από το παιχνίδι. Οπότε θεωρείται σαν σχέση και μπορώ να μιλήσω. Τύχη, θεωρείται και αυτό. Και έκανα ό,τι μπορούσα. Ξέρω ότι μεγαλώνεται μαζί και ένα παιδί. Σωστά? Ναι, το παιδί της γυναίκας μου. Το έχω σαν δικό μου παιδί. Μεγαλώνουμε, είμαστε μια πολύ ωραία παρέα. Περνάμε πανέμορφα και θέλω να μάθω οπωσδήποτε νέα τους. Λοιπόν, συγχαρητήρια, Τόνι. Θα πρέπει να επιλέξεις και εσύ δύο άτομα από την ομάδα για να απολαύσουν το ίδιο έπαθλο επικοινωνίας. Εγώ συζήτησα λίγο με τα παιδιά. Γιατί μου αρέσει να υπάρχει αυτό το ομαδικό πνεύμα. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει γυναίκα στη μέση, θα αφήσω το κουμπάρο μου έξω. Το έχει καταλάβει. Στο Σπύρο που του το χρωστάω, το συζητήσαμε, θα του το δώσω κάποια άλλη στιγμή. Θα πάρω το Βασιλικό, ο οποίος δεν έχει πάρει κανένα έπαθλο επικοινωνίας μέχρι στιγμής και δεν έχει μιλήσει με κανέναν. Και θα πάρω και το φίλο μου τον Παναγιώτη, διότι πραγματικά καταλαβαίνω πόσο το βιώνω κι εγώ και δεν γινόταν να διαλέξω κάποιον άλλον. Συγγνώμη για τα υπόλοιπα παιδιά. Απλά τον νιώθω τόσο πολύ και θέλω να του δώσω δύναμη και πιστεύω με αυτό θα πάρει πολύ δύναμη γιατί το αξίζει. Πραγματικά νομίζω το βλέμμα που σου έριξε ο Παναγιώτης το 90, αυτό το βλέμμα ανακούφισης ήταν συγκλονιστικό. Άρα έχουμε τους 6 συνολικά που θα απολαύσουν το έπαθλο επικοινωνίας. Μηνύματα μέσω WhatsApp με φίλους και φίλες σε πραγματικό χρόνο. Κατερίνα, Αφροδίτη, Δήμητρα, Παναγιώτης, Βασιλικός και Τόνι. Συγχαρητήρια σε εσάς τους 6. Θα μεταφερθείτε στη συνέχεια στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο επικοινωνίας για να απολαύσετε το έπαθλο της επικοινωνίας. Οι υπόλοιποι θα